το τι ακριβώς συνέβη στο τέλος. Βλέπουμε εδώ τον προπονητή της Βοσνίας. Ο οποίος κάτι λέει στον καμπίνο, τον αναπληρωματικό διεθνή τερματοφύλακα. Ο Μανολάς έχει μπει στη μέση, τον ακούει ο Τζέκο, κάτι προφανώς λέει στον Μπασντάρεβιτς. Και σπρώχνονται και εδώ ακολουθεί μια γενική σύραξη. Πέφτουν αντικείμενα από τους οπαδούς των γηπεδούχων. Ο Γιαννιώτας δέχεται εδώ την μπουνιά. Και από κλωτσιά, τον... και μπουνιά. Κλωτσιά και μπουνιά από τον βοηθό προπονητή του Μπασντάρεβιτς. Μια άφλια κίνηση από άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ομάδας Βοσνίας Ερζεγοβίνης για μία ακόμη φορά και είναι μπουνιά-μπουνιά, δεν είναι δηλαδή. Είναι μπουνιά μίσους. Ήταν μπουνιά. Ένα απίστευτο σκηνικό που σημάδεψε την αναμέτρηση. Μία αναμέτρηση που το περιμέναμε ότι θα είχε ένταση, είχε δυνατές μονομαχίες εντός του αγωνιστικού. Και πάλι καλά να λέμε μέχρι το. Και πάλι καλά να λέμε πραγματικά. Δηλαδή. Του Ριτσόλη, συγγνώμη, πάλι καλά να λέμε. Και ο προπονητής ξανά εδώ, Μπασντάρεβιτς κάτι λέει στον καπίνο. Ο Μανολάς με τον Τζέκο γνωρίζονται. Κάτι του είπε. Και καταδήλωσε τον Τζέκο φίλη. Ναι, και καταδήλωσε τον Τζέκο φίλη. Εντάξει, τα αίματα εδώ πέρα ήταν πάρα πολύ. Εντάξει, σφίγγουν είναι υψηλή ρεαλιστική. Στην αναμέτρηση αυτή. Αλλά αυτό εδώ πέρα το περιστατικό με την γροθοκόπηση του Γιαννιώτα είναι πραγματικά ένα σκηνικό ντροπή. Και να τονίσουμε είναι από τον βοηθό προπονητή. Ναι. Και θεωρώ ότι θα επιβληθεί πολύ μεγάλη τιμωρία στην εθνική ομάδα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Είχαν υποθεί πολλά για την αναμέτρηση. Η ουσία είναι ότι αν εξαιρέσουμε αυτό το θλιβερό περιστατικό, διεξήχθη σε κόσμια πλαίσια, σε μια πολύ καυτή έδρα. Υπήρξε εκνευρισμός πάντως εντός αγωνιστικού χώρου και καθόλου τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ναι. Υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση, ιδιαίτερα από τους Βόσνιους. Θεωρώ ότι η εθνική μας το διαχειρίστηκε αρκετά ψύχρεμα το παιχνίδι σήμερα και την συμπεριφορά των αντιπάλων. Το περίμενε βεβαίως, ναι. Αλλά ήταν πολύ όρημη και πολύ σωστή η συμπεριφορά τους. Γιατί ξέρεις, όταν η σφιγμή είναι υψηλή, όταν υπάρχει ένταση ήδη απ' έξω, η οποία μεταφέρεται στον αγωνιστικό χώρο, ενώ το κλίμα που είχε δημιουργηθεί ήδη, το διαχειρίστηκαν πάρα πολύ καλά οι διεθνείς. Και με τους παίχτες που είχαμε μιλήσει μέσα στην εβδομάδα μας, έλεγαν ότι εντάξει, περισσότεροι έχουν παίξει σε πολλά ντέρμπι, σε σημαντικά ντέρμπι, έχουν παραστάσει από το εξωτερικό